Τρίφο. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε στη χώρα, στη Σκιάθο και ετοιμαζόμαστε να πάμε κρουαζιέρα στα λαλάρια. Θα πάμε πρώτα και μετά στο Σκόπελο. Δεν ξέρω. Θα πάμε να τρώσουμε την κρουαζιέρα λαλάρια και Σκόπελο, όπου θα δούμε και πού γυρίστηκε η περίφημη ταινία. Μάμα μία. Τίποτα. Δεν πειράζει. Είναι ένα musical βασικά. Νομίζω που είμαστε η Meryl Streep. Για πέδειξε. Ένα νησί είναι πιο εύκολο να το ανακαλύψεις μέσω θαλάσσης. Αν έχεις και την ευκαιρία να γνωρίσεις και γειτονικά νησιά, ακόμα καλύτερα. Τα καραβάκια στο παλιό λιμάνι περιμένουν καθημερινά τους τουρίστες, ώστε να τους ξεναγίζουν σε δαντελένιες παραλίες, κατά πράσινους κόλπους και σε νησιώτικα καλδερίμια. Και όλα τα ταξίδια γίνονται κάτω από γνώριμους ήχους, χολιγουντιανούς, αυτούς στον Άμπα. Η άβρα των αστέρων του Χόλιγουντ από την ταινία «Μάμα Μία» πνέει ακόμη και σήμερα στα σποραδίτικα νησιά. Και φυσικά οι ντόπιοι δεν χάνουν την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουν με τον τρόπο τους την αστερόσκονη των ηθοποιών όπως ο Πιρς Μπρόσναν, Μέριλ Στρίπ και άλλοι. Πρώτη στάση, η παραλία Καστάνη. Δεν θεωρείται άδικα η ομορφότερη παραλία της Σκοπέλου. Καθώς το πλοίο πλησιάζει στο λιμάνι, ξεπροβάλλει αγέροχη αργοντική πόλη της Σκοπέλου με τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Τα λευκά γραφικά σπίτια με τις κόκκινες κεραμοσκεπές υψώνονται περήφανα στην απόκριμνη πλαγιά ενός πευκόφυτου βράχου, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, γοητεύοντας κάθε επισκέπτη. Τα στενά ανηφορικά καλδερίμια που καταλήγουν συχνά στις σκαλοπάτια και οδηγούν στην κορυφή της πόλης, από όπου η θέα στο καταγάλανο πέλαγος και τις κατάφυτες νησίδες κυριολεκτικά θα σας μαγέψουν. Σταθείτε όμως λίγο στις γραφικότατες γειτονιές με τα ολάνθη στα πιθάρια, τις πύλινες πολύχρωμες γλάστρες με τους καταπράσινους βασιλικούς ή τις φούξια μπουκαμβίλιες που πλαισιώνουν με χάρη τις λιτές προσώπες των οικειών. Περιηγηθείτε σε κάποια από τα 123 εκκλησάκια της χώρας με τους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς θησαυρούς τους, θαυμάστε την πανοραμική θέα από το κάστρο και επισκεφτείτε τα τουριστικά καταστήματα της χώρας και τους βαρυφορτωμένους πάγκους των πλανόδιων μικροπολιτών. Τέλος, απολαύστε δίπλα στη θάλασσα τα παραδοσιακά γλυκίσματα της Σκοπέλου, όπως το αυγάτο, οι ροζέδες, τα χαμαλιά και βέβαια την περίφημη σκοπελίτικη τυρόπιτα. Για πες, τι πίζεις εσύ. Λοιπόν, εγώ πήρα την περίφημη σκοπελίτικη τυρόπιτα. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε όσοι θα έρθετε εδώ, είναι πολύ νόστιμη. Και εσύ πήρες ένα ριζόγαρο, νομίζω. Νομίζεις, δεν είσαι εσύ, δεν είναι ριζόγαρο. Ωραία, για δοκιμήσεις το ριζόγαρο σου να δούμε πώς φαίνεται. Έρχεται η μπουκέ. Έβα. Πολύ ωραία. Αυτό φαίνεται ωραίο το ριζόγαλο πάντως. Σ' αρέσει, Στέφανε. Όχι, χάλια. Ωραίο. Τι πήρε, Στέφανε.
Ιωαννίας Place, μια πολύ ωραία παραλία. Όπου θα σταματήσουμε μια ωρίτσα για να κάνουμε πουκές. Επόμενη στάση είναι η παραλία του Αγίου Ιωάννη. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται σε ένα βράχο ύψους 100 μέτρων, περικυκλωμένο από θάλασσα. Σε αυτό το ιδυλιακό σκηνικό καταφθάνει γαμήλια συνοδεία στην ταινία «Μάμα Μία». Εμπνευσμένη από την ταινία, κάθε χρόνο δεκάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο παντρεύονται σε αυτό το κλεισάκι. Τελευταία στάση της κρουαζιέρας, εξακουστή παραλία Λαλάρια της Σκιάθου. Μία από τις ομορφότερες της Ελλάδας και αυτή που έκανε τη Σκιάθο διάσημη. Η μεγαλοπρεπή όψη της προκαλεί δέος και θαυμασμό στους επισκέπτες που την αντικρίζουν για πρώτη φορά. Η πελώρια πέτρα με την περίφημη τρύπα στη μέση, τα εντυπωσιακά βράχια που ξεκινούν από την κορυφή της πλαγιάς και καταλήγουν στο πίσω μέρος της ακτής. Το στρόγγυλο βότσαλό της είναι μερικά από τα ανεξήγητα της φύσης που αυθονούν στην περιοχή. Ο βοριάς πέφτει με μανία πάνω στους απόκριμους ολόλευκους βράχους που ορθώνονται επιβλητικοί πάνω από τη θάλασσα και δημιουργεί εκατομμύρια χρόνια τώρα τα ολοστρόγγυλα λευκά βότσαλα, τα Λαλάρια, τα οποία καλύπτουν όλη την παραλία. Ο μόνος τρόπος για να επισκεφτείτε την παραλία είναι μέσω θαλάσσης. Πούτα! Wow!